Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στην Κρήτη. Ό,τι λέτε, τα ίδια λέμε κι εμείς. Ό,τι ξέρετε, τα ίδια ξέρουμε κι εμείς. Εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο είναι ότι από μεθαύριο, από τη Δευτέρα 1η Αυγούστου, ξεκινάει το καινούργιο πρόγραμμα, υποτίθεται, αναστολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει, πού θα κάτσει η μπίλια, λες και κάνουμε, παίζουμε τζόγο, διότι αλλιώς ξεκινήσαν τα δεδομένα, αλλιώς παρουσιάζονται, αφού βλέπετε ότι η κιλοβατόρα τελικά εκτινάχθηκε στα 0,50, 0,54, 0,48 λεπτά. Αυτό το λένε οι πάροχοι, δεν το λέει η κυβέρνηση. Το λένε οι πάροχοι. Ναι, και δεν το λέει όμως η κυβέρνηση, γιατί αυτό το 15-17 που είπε ο Κρέκας, εμένα γιατί να μου δίνει ελπίδες, ή μου δίνει ελπίδες. Ο κύριος Κρέκας έχει πει κι άλλες φορές άλλα πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν. Όπως τον Νοέμβριο του 2021 είχε πει ότι η επιβάρυνση στο ηλεκτρικό ρεύμα μετά από τις επιδοτήσεις που θα δίνει η κυβέρνηση θα είναι της τάξης 1 με 2, 3 το πολύ ευρώ σε κάθε λογαριασμό. Τελικά, αν το 1 με 2, 3 ευρώ είναι 1 χιλιάρικο, 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, αυτό το ξέρει ο κύριος Κρέκας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τι είπε, καθόρισε ότι θα φτάσει η κιλοβατόρα στα 18 λεπτά και τα υπόλοιπα θα τα επιδοτεί η κυβέρνηση μέσα από το πρόγραμμα, από το ταμείο, και παράλληλα θα ανταπληρώνει η κυβέρνηση στους παρόχους. Δηλαδή θα τα εισπράττει από το φορολογούμενο πολίτη και θα τα πληρώνει στους δαβατζίδες. Ποιοι είναι οι πάροχοι, οι οποίοι εσχροκερδούν εις βάρος των Ελλήνων. Μην χρησιμοποιείτε είναι... τέτοιες λέξεις. Δεν πειράζει, εγώ τις λέω, κυρία Δουλγεράκη. Όχι, εσείς, πιπέρι. Ναι. Έλα, πιπέρι, κύριε Λεχουρίτη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επειδή έχω βάλει πολλά πιπέρια μέχρι τώρα, γι' αυτό καλό είναι να βάλουν άλλοι πιπέρι στο στόμα για να ξέρουν τι λένε και ότι υπόσχονται να το τηρούν. Εκείνο το οποίο λοιπόν το ζητούμενο είναι ένα. Ότι 31 του μηνός, 31 Ιουλίου, καλό είναι όλοι να πάνε να κάνουν καταγραφή τι λέει ο μετρητής. Τι λέει ο μετρητής στο ρολόι. Διότι τα ρολόγια που έχουμε είναι αναλογικά, δεν είναι ψηφιακά. Έχουμε το 1% κάλυψη και όχι και το 99% δυστυχώς είναι αναλογικά ρολόγια. Άρα για να μην βρεθούν προεκπλήξεως οι συμπολίτες μας, καλό είναι να καταγράψουν τι γράφει 31 εβδόμου, γιατί από πρώτη υποτίθεται 8ου θα αρχίσουν τα νέα δεδομένα. Δηλαδή, αν εγώ πάω στο ρολόι μου και καταγράψω ότι μπορεί να έχω, λέω συμβολικά, 3.000 ας πούμε με κιλοβατόρες κάψει μέχρι εκείνη την ώρα. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πώς να το ελέγξω όταν θα πάρω τον επόμενο λογαριασμό, πόσες έχω. Παίρνετε το κινητό σας και βγάζετε φωτογραφία για να έχει την ώρα και τις ενδείξεις του ρολογιού, έτσι ώστε να υπάρχει το αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν καταγράψατε ψέματα, γιατί θα βγουν και θα πούν ότι δεν είναι αυτό το οποίο καταγράψατε, άλλα είναι τα δεδομένα. Ωραία. Επειδή το έχουμε κατά καιρό συναντήσει και αυτό, για να μην βρεθούν οι καταναλωτές μαζί με Ιούλιο και Αύγουστο να καταγράφονται οι κιλοβατόρες, καλό είναι να έχουν φροντίσει να κάνουν την καταμέτρηση αυτή την οποία λέμε. Τι θέλετε να πείτε, ότι μπορεί να μου παρουσιάσουν, ας πούμε, σε μηνιαίο λογαριασμό κιλοβατόρες δύο μηνών που θα πρέπει να τις πληρώσω σε ένα μήνα, αυτό λέτε? Σαφέστατα, αυτό λέω. Και ξανά μετά τον επόμενο μήνα άλλων δύο μηνών για να το ξαναπληρώσω, αυτό μου λέτε? Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν λέω κάτι παράξενο ή δεν λέω κάτι. Όχι, παράλογο. Να το καταλάβω, ήθελε η γυναίκα, τίποτα άλλο. Απλά λέω αυτά τα οποία να μην συμβούν, γιατί θα συμβούν, έτσι ώστε να είμαστε λίγο προσεκτικοί και καλυμμένοι για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία. Άρα πάτε λοιπόν σε εκείνο το άλλο το σενάριο, κύριε Λεχουρίτη, που λέει ότι, προσέξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα συμβεί παρακάτω με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, έτσι όπως διαφημίζεται, δεν είναι τίποτα άλλο. Απλά θα περάσει η ρήτρα στο τιμολόγιο κανονικά και με τον νόμο, με όλες τις αυξήσεις, και θα πληρώνεται ούτως ή άλλως αυξημένο ρεύμα. Γι' αυτό να προσέχετε. Αυτό μου λέτε αυτή την ώρα. Εμένα το μυαλό μου εκεί πάει. Αυτό ακριβώς λέω, κυρία Δουλγεράκη. Κοιτάξτε,
καταναλώσεις θα ξεκινήσουν από 1η Αυγούστου. Ωραία, εγώ το κατάλαβα αυτό. Για τώρα που μου το εξηγήσατε. Θα ξεκινήσουν από 1η Αυγούστου οι καταναλώσεις. Με το νέο σύστημα. Ναι. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η τιμή, αλλά εγώ σας λέω με το νέο σύστημα. Δεν πρέπει να ξέρετε εσείς μετά με το λογαριασμό που θα έρθει, γιατί ο λογαριασμός είναι έναντι. Ναι, τι με χρεώνουνε, σωστά. Έναντι, άρα θα έρθει δίμηνο, άλλοι που πληρώνουν με το μήνα, θα πληρώσουν το Σεπτέμβριο. Όταν είναι δίμηνο έναντι, θα έρθει Αύγουστο-Σεπτέμβριος έναντι και Οκτώβριος-Νοέμβριος, δηλαδή το Δεκέμβριο, θα έρθει ο καθαριστικός λογαριασμός. Δεν θα πρέπει να ξέρετε λοιπόν, τελικά σας χρέωσαν από 1η Αυγούστου τις κιλοβατόρες ή σας χρέωσαν και από τον Ιούλιο και από τον Ιούνιο. Εννοείται προκαταβολικά αν με χρέωσαν από την 1η Αυγούστου. Ούτε, με όσες κιλοβατόρες πιστεύουν ότι θα κάψω, αυτό λέτε, ή ακριβώς. Βλέποντας το προηγούμενο τετράμινο πάνω κάτω να το συμψηφίσουν, αυτό μου λέτε. Κυρία Δουργεράκη, κάπως έτσι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς συστήνουμε στους Εγώ πότε πάω στον παροχό μου? Δηλαδή του πάω με τη φωτογραφία που έχω τραβήξει από το ρολόι και την καταμέτρηση, πότε? Το πάω μόλις θα μου έρθει Μόλις θα έρθει ο λογαριασμός σας. Ο πρώτος. Δεν θα περιμένω στο τετράμινο τον εκαθαριστικό, αυτό μου λέτε? Όχι, ο πρώτος λογαριασμός. Αν έρθει ο πρώτος λογαριασμός ότι έχετε καταναλώσει 100 κιλοβατόρες έναντι και πρέπει να πληρώσετε 100 ευρώ, σας λέω εγώ. Και εσείς έχετε καταγράψει ότι δεν καταναλώσατε ή καταναλώσατε 20 κιλοβατόρες. Γιατί πρέπει να πληροκαταβάλλετε κάποια χρήματα? Έχω τη δυνατότητα αυτή ως καταναλωτής στον πάροχό μου και να πω ότι εγώ θα σας καταβάλω μόνο την πραγματική αξία του ρεύματος που έχω κάψει σε αυτό το μήνα. Ακριβώς, αυτό έχετε το δικαίωμα. Και αν η πολιτική του εκάστοτε παρόχου είναι διαφορετική, τότε εγώ τι κάνω, πώς με κοινώ? Δεν υπάρχει διαφορετική πολιτική στο θέμα τιμών, ενδεχόμενα να υπάρχει. Αλλά από τη στιγμή που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ότι η τιμή θα καθιερωθεί, δηλαδή ο καταναλωτής θα πληρώνει 18 λεπτά την κιλοβατόρα, από εκεί και πέρα όλοι οι πάροχοι θα πρέπει να εναρμονιστούν με αυτά τα οποία εξαγγέλει η κυβέρνηση. Διαφορετικά καταστρατηγείται μια αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, διαφορετικά μπαίνει μέσα στην κιλοβατόρα η ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως είχαμε προβλέψει από την αρχή εμείς. Μάλιστα. Κυρία Δουργεράκη, ακούστε. Είμαστε φορολογούμενοι πολίτες. Καλά μέχρι εδώ. Πληρώνουμε φόρους. Ναι. Από τα έσοδα που εισπράττει το κράτος, δηλαδή από τους φόρους που εισπράττει το κράτος, εμείς ως φορολογούμενοι πληρώνουμε. Άρα τι θα γίνει το κράτος? Θα έρθει και θα εισπράξει όχι άμεσα αλλά έμεσα από τα κρατικά ταμεία χρήματα για λογαριασμό των παρόχων. Δηλαδή θα πληρώνει το ίδιο το κράτος, ενώ θα μπορούσε να έχει άλλες υπηρεσίες να καλύψει, υγεία, παιδεία και άλλα δεδομένα, και θα πληρώνει τους παρόχους για την επιπλέον τιμή, δηλαδή, που βάζουν στην κιλοβατόρα. Στάσου μωρέ κύριε Λεχουρίτη, δηλαδή θέλεις να μου πεις τώρα ότι επειδή πας ας πούμε στα έσοδα και μόνο από φόρους, τέλος πάντων έμφυα και όλα τα υπόλοιπα, τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου της χώρας λέγανε ότι, ξέρετε, είχαμε έσοδα 3,5, ότι αυτά τα 3,5 ως επιπλέον έσοδα από φόρους και ό,τι πληρώνει ο καθένας από εμάς δεν θα δοθούν στο κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, εργασία, σύνταξη, όπως τα είπατε πριν από λίγο, αλλά θα πάνε από αυτά το μεγαλύτερο μέρος ή ένα μέρος στους παρόχους. Αυτό δεν είπε η κυβέρνηση, δεν τα λέω εγώ, κυρία Δουργεράκη. Άρα θέλετε να μου πείτε δηλαδή... Ο κύριος Στρέκας θα λέει, εγώ δεν τα λέω. Ναι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Κράτος, λέει, αυτά τα οποία ανακοίνωσαν οι πάροχοι στην τιμή της κιλοβατόρας, τα 15 με 17 τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Σκρέκας και η διαφορά η οποία θα πληρωθεί στους παρόχους, αυτό αναφέρεστε. Και δεν μου λέτε κύριε Σκρέκα. Ωραία, μπράβο, σας έκανα Σκρέκα. Και δεν μου λέτε κύριε Λεχουρίτη. Δεν θέλω να είμαι Σκρέκα, Λεχουρίτη, θέλω να είμαι. Όχι, μπορεί να τα καταφέρνετε κι αλλιώς αν είσαστε στη θέση του Σκρέκα. Να ρωτήσω λοιπόν κύριε Λεχουρίτη το εξής. Να πάει το μυαλό μου και λίγο παρακάτω, γιατί έκανα και εκείνη την αναφορά και εγώ το έχω λιγάκι ινάτη, για να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει.
Οι λογιστές περιμένανε ότι η Παρασκευή 22 του Ιούλη θα είχε λήξει το θέμα με την εκαθάριση του συνόλου όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν αναφορικά με το Power Pass. Ό,τι πήρε ο καθένας. Ένα 900 στην αρχή, από τα 18 ή τα 9 τέλος πάντων όσο ήταν, μέχρι όσα πήρε. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να ήταν το ανώτατο ποσό που πήρε κάποιος και θέλει να το πει ή δεν θέλει να το πει. Εκκρεμούνε, μέχρι να πάνε στα 2,5 εκατομμύρια αιτήσεις, εκκρεμούνε 600.000 που λέγανε ότι ξέρεις, αυτές παραμένουν υπό εκαθάριση. Οι λογιστές περιμένανε όσοι είχε υποθεί ότι θα ήταν μέχρι 22 του μήνα. Τώρα δίνουμε μια νέα προθεσμία ότι ίσως πάνε μαζί με την πλατφόρμα Fuel Pass και καταβολή τέλος πάντων ποσού για τα καύσιμα. Να υποθέσω ότι ενδεχόμενα αυτά τα 600.000 τα αιτήματα θα πάνε άπατα εξαιτίας, λέει η κοινή λογική ή εμένα το πονηρό μου το μυαλό, εξαιτίας αυτών των νέων ανακοινώσεων περί επιδοτήσεων κλπ. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, κάποια πράγματα μας φέρνουν προεκπλήξεως. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. 600.000 που εντάχθηκαν μέσα, μάλλον έκαναν αίτηση στο Power Pass. Προσέξτε τι θα μου απαντήσετε. Στο Power Pass περιμένουν να δουν αν ενταχθούν και αν ανεβάσει την χρηματοδότηση και άλλο η κυβέρνηση. Εάν λοιπόν έχει διαθέσιμα χρήματα, θα ενταχθούν και οι υπόλοιποι 600.000. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα και έχουν καλυφθεί από τους ήδη που έχουν κάνει αίτηση, αυτοί θα απορριφθούν. Μάλιστα. Απλά πράγματα είναι. Απλά, δύο μέτρα, δύο σταθμά, ανισότητες και αδικίες. Τι μου λέτε αυτή τώρα. Λογική. Εγώ κάνω μια καχύποπτη σκέψη. Κράτους, κυρία Δουλγεράκη, είναι 3.200.000 ευρώ για να καλύψουν το Power Pass και υπολείπονται οι 600.000 καταναλωτές ένα άλλο ποσό, εγώ σας λέω 1.000.000 ευρώ ή 5.000.000, δεν ξέρω πόσα θα είναι, αυτοί θα απορριφθούν γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Τι είπε η κυβέρνηση, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Δηλαδή αυτά έχουμε, αυτά μοιράζουμε. Μάλιστα. Απλά πραγματάκια. Μάλιστα. Ελέω δημοσιονομικού κόστους λοιπόν, είναι άγνωστο εάν το Power Pass, το υπόλοιπο του Power Pass, 600.000 αιτήματα, αιτήσεις, θα τέλος πάντων εκαθαριστούν, δοθούν χρήματα, γιατί μετά έχουμε μπροστά μας και το Fuel Pass, οπότε εδώ τα πράγματα λέτε ότι θα είναι δύσκολα, γιατί το ένα έρχεται να προστίθεται στο άλλο και στην πρόσθεση και στους αριθμούς ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος και το δημοσιονομικό κόστος αυτό, είναι ότι ορίζει αυτό, τα πράγματα. Δεν έχουμε μόνο το Power Pass ή το Fuel Pass, έχουμε και το Economy Pass με τις συσκευές που αλλάζουν, έχουμε και το τουριστικό pass για την επιδότηση διακοπών. Όλα αυτά θα βγουν από κάποια ταμεία, από κάποιο δημόσιο ταμείο. Εάν υπάρχουν τα χρήματα για από το δημόσιο να διανεμηθούν, θα διανεμηθούν. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πάρουμε. Μάλιστα, δεν θέλω να το πω το παρακάτω. Σας ευχαριστώ κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα σας. Θα περιμένουμε γιατί στο τέλος κρίζει ο γαμπρός. Θα περιμένουμε όταν θα έρθουν οι πρώτοι λογαριασμοί και τότε θα κάνουμε την αποτίμηση. Μα τι μου λέτε τώρα να περιμένω στο τέλος, ξυρίζεται ο γαμπρός. Το θέμα είναι μέχρι να φτάσω σε αυτή την ώρα αν θα έχω να φάω. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.